ένα αριθμό κοντέινερ, δεν ξέρω ακριβώς πόσα, για το νησί μας. Αυτό τι λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή πληροφορία από την Αθήνα, φορτώνονται κοντέινερ για το νησί μας. Έχει κανένας υπόψης από εσάς αυτό το γεγονός? Αλλά αυτή τη στιγμή φορτώνονται για το νησί μας αυτοπηλιά κοντέινερ. Πού θα τα πάτε, κύριε Δήμαρχε? Όχι εσείς, κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι σε εσάς σαν δήμαρχο. Το λέτε και πολλές φορές, σας μίλησα και πολύ τώρα το πρωί. Το ξέρω. Απευθύνονται όλοι σε εμένα, προσωπικά στον δήμαρχο, για οτιδήποτε κινείται, φορτώνεται, κολυμπάει ή οτιδήποτε άλλο γίνεται πάνω σε αυτό το νησί. Φτάνει πια. Υπάρχει δηλαδή κυβέρνηση, υπάρχουν φορείς οι οποίοι έχουν πλήρη ευθύνη. Δεν κατάλαβα. Έχω εγώ μέρος της μορφής του για ποιο λόγο ένας παραβατικός σήμερα μπορεί να κινείται στοιχείο. Μπορεί να το ελέγξει αυτό ο δήμαρχος? Η διαπαραταξιακή και συγγνώμη έτσι για το έντονο της αδειάς. Αλλά με το μεταξύ μας να αναλωνόμαστε δεν γίνεται δουλειά. Αυτός που έπρεπε να είναι εδώ πέρα σήμερα να μας πει, μάλλον μπροστά σας να σας εξηγήσει και σε εμάς πρώτα απ' όλα να πει, είναι η ελληνική αστυνομία και το ελληνικό κράτος. Γιατί βάζουμε την αστυνομία μόνο τους ένστολους, την κυβέρνηση αυτή η οποία παίζει το κρυφτούλι. Παίζει το κρυφτούλι χωρίς να βγαίνει μπροστά να πει τι ακριβώς έχει να κάνει, πώς θα το κάνει και πώς θα το αντιμετωπίσει. Γιατί για αυτή την κατάσταση σήμερα υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη χώρα που υπάρχει. Και για τα εξωτερικά μας σύνορα και για τις πολιτικές που ασκούνται για τη διαχείρισή τους και για τι συμβαίνει μέσα και για τον εσωτερική τάξη. Ασκεί μια συνολική πολιτική και την οποία είναι υπεύθυνη. Και εδώ πέρα καθόμαστε, εσείς να τα λέτε σε μένα και εγώ σε εσάς. Παρακαλώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επανέλθετε σε τάξη ή σταματάμε. Συγγνώμη κύριε Παρακαλώ. Μας παραμεθιάζει τώρα. Σας παρακαλώ. Ανακάλεσε. Σας παρακαλώ. Δεν θα κάνω τίποτα.